Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε θέατρο. Θα πάμε σε μια παράσταση που θα ανέβει εδώ στην Κοζάνη. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Την ερχόμενη Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα τέχνης, στο παράσταση η οποία ανεβαίνει σε μια σύμπραξη του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος με το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης. Θα δούμε περισσότερα στη λεπτομέρειά τους, φωτίζοντας αυτήν την παράσταση. Η αγάπη άργησε μια μέρα. Αυτός είναι ο τίτλος του θεατρικού. Δύο βασικούς συντελεστές του έργου είναι μαζί μας, ο σκηνοθέτης, αλλά και επίσης η κυρία Στεφανίδου, η οποία έκανε την διασκευή από το ομώνυμο βιβλίο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε, έτσι, υπερβαίνοντας την ευγένεια του φίλου από τον σκηνοθέτη μας, για να μας δώσετε το στίγμα της παράστασης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συντελείται ένα ωραίο γεγονός και για την πόλη, αλλά και για την Βόρεια Ελλάδα και για τη Μακεδονία, να ακουστεί ένα από τα εμβληματικά κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, όπως είναι αυτό το βιβλίο της Λιλή Ζωγράφου. Και επίσης η πόλη σας είναι από τις λίγες πόλεις που έχουν δρόμο με το όνομα της συγγραφέως αυτής, της σπουδαίας προσωπικότητας όπως ήταν η Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που μιλάει για τη γυναίκα, για την ελευθερία και μια μεγάλη στιγμή, θα έλεγα, και για το κρατικό θέατρο που υπηρετεί το σκοπό του να συνδράμει στην περιφέρεια, αλλά και στο ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης για αυτήν την σύμπραξη. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα η Ελλάδα, αλλά είναι και η υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί συνήθως όλα γίνονται στην Αθήνα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι πρωτοβουλίες ανθρώπων και με την επιμονή και την πίστη δημιουργούνται τέτοιου είδους, θα λέγαμε, όχι σε ό,τι αφορά την καινοτομία, αλλά σε ό,τι αφορά τις δράσεις. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή να ακουστεί αυτό το κείμενο που μιλάει για ιδανικά, για το παρελθόν μας, για τη μνήμη, αλλά και για το σήμερα. Οπότε νομίζω ότι αυτά όλα που συνθέτουν αυτό το μεγαλείο του έργου, και πόσο μάλλον όταν είναι ερμηνευμένο από εξαιρετικές ηθοποιούς και εξαιρετικούς συντελεστές αυτό το έργο, και με τη συνδρομή αυτών των θεάτρων, ευελπιστούμε να αγγίξουμε τις καρδιές των θεατών της Κοζάνης και να επικοινωνήσει η παράστασή μας. Κύριε Φεζολάρη, κάνετε μια παράσταση, ανεβάζετε ένα έργο πολύ σημαντικό, δημιουργώντας, στείνοντας την παράσταση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας πρόβα στην Κοζάνη, πατάτε σε δύο περιοχές. Αυτό έχει τη δυσκολία του και σκηνοθετικά και συνολικά. Έχει πολύ δυσκολία, διότι αυτό προκαλεί βέβαια αυτό που λέμε ένα μπουλούκι. Δηλαδή είμαστε ετοιμοπόλεμοι, εγώ θα έλεγα. Το παν είναι, ειδικά στην εποχή μας, που αποζητάει λύσεις, επειδή και ως πολίτες θέλουμε λύσεις, αλλά όλοι δείχνουμε το πρόβλημα και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να δείξει τη λύση στο λαό και στο συμπολίτη του. Και νομίζω ότι αυτό που καταφέρνουν και τα κορίτσια και οι συντελεστές με όποιες δυσκολίες, να ελπίζουμε να σπάσουμε αυτή τη συνθήκη, αλλά σίγουρα είναι πολύ ωραίο ότι λαχταράμε το πώς θα το εκλάβει το κοινό της Κοζάνης, της περιφέρειας, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα πάμε και στην Πτολεμαΐδα, στη Φλόρινα, σε πολλές πόλεις του νομού Κοζάνης, και αυτό είναι πολύ, το καθιστά ιντριγκαδόρικο, το καθιστά του δίνει μια χαρά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω και χάρηκα πολύ που άκουσα ότι θα μετακινηθεί το έργο και θα ανέβει και στις υπόλοιπες πόλεις, γιατί ξέρετε, καμιά φορά δημιουργούμε μικρές Αθήνες στην ελληνική περιφέρεια και υπάρχει ένα παράπονο από τις υπόλοιπες περιοχές. Κυρία Στεφανίδου, να έρθω σε εσάς να μου πείτε λίγο για αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο, πόσο διαφορετικό θα το δουν στο θεατρικό σανίδι, καθώς εσείς κάνατε τη διασκευή του.
Για αυτούς που έχουν διαβάσει το βιβλίο δεν θα δούνε κάτι διαφορετικό στο θεατρικό σανίδι. Η απόδοση, η θεατρική απόδοση και η δραματουργική επεξεργασία έγινε με όλο το σεβασμό στον στιβαρό λόγο της Λιλή Ζωγράφου. Το βιβλίο από μόνο του προσφέρεται για μια δραματουργική αφήγηση. Οι χαρακτήρες είναι έντονοι, είναι μεστοί, έχουν διαδρομή καθαρή σε όλο το έργο. Οπότε το δικό μου έργο, το οποίο το συνυπογράφουμε, ήταν, βάδιζε επάνω σε πολύ σίγουρους δρόμους. Mm-hmm. Και βάδιζε επάνω στο δρόμο της Λιλή Ζωγράφου. Έχουμε πολλοί από το κοινό έχουν αγαπήσει αυτό το έργο και από την τηλεοπτική του μεταφορά, η οποία όμως θεωρώ ότι είναι λίγο μακριά από αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι η καθαρή απόδοση, η ανάλυση και το σύμπαν της Λιλή Ζωγράφου. Αυτά που ήθελε να πει βγαίνουν καθαρά. Η τότε εποχή αφορά στο σήμερα, η γυναίκα του τότε είναι μια γυναίκα του σήμερα. Οτιδήποτε έχει αγγίξει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας από το βιβλίο, θεωρώ, πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι θα αγγίξει και στο θεατρικό σανίδι. Θα μας στεναχωρήσει το έργο παρακολουθώντας το, γιατί είναι δραματοποιημένο. Τι λέτε? Έτσι και αλλιώς είναι δυνατό. Τα θέματα που πραγματεύεται είναι συγκινησιακά φορτισμένα. Το που αγγίζει τον καθένα, το που στεναχωρεί, το που χαροποιεί είναι κάτι εντελώς προσωπικό. Δεν φτιάχνεται με σκοπό να στεναχωρήσει, φτιάχνεται με σκοπό να αγγίξει. Να αγγίξει τις ευαίσθητες κορδές του καθενός. Κύριε Φεζολάρη, έτσι κι αλλιώς, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Να προσθέσω μόνο ότι είναι ευτυχία φεύγοντας από το θέατρο να έχουμε έστω και μία φράση που κρατάμε στο μυαλό μας. Σίγουρα. Όταν θα πάρουμε ένα μήνυμα μαζί, αποχωρώντας από το θέατρο, νομίζω ότι είναι το κέρδος. Κύριε Φεζολάρη, σύμπραξη, Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, ΔΥΠΕΘΕ. Πώς γίνεται αυτό, ποια είναι τα ωφέλη? Νομίζω ότι, όπως σας ανέφερα και πριν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπως και ονομάζεται, και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Αστέριο Πελτέκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, και μετά ένα μεγάλο μπράβο στον ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνη, στον πρόεδρο, στον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Χλιαρά, αλλά και πριν από τον κύριο Χλιαρά, στους ανθρώπους που ξεκίνησε αυτή η σύμπραξη. Και εδώ θα σταθώ στο ότι ο σκοπός των ΔΥΠΕΘΕ, που η κυρία Μελίνα Μερκούρη, που ήταν το μεγάλο της όραμα, να αποτελέσουν πυρήνες πολιτισμού, πυρήνες ανθρώπινης ζωντανής κοινωνίας, επειδή ζούμε σε εποχές που η κοινωνία μας νοσεί κατά κάποιο τρόπο, όχι πως και στο παρελθόν δεν νοσούσε, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη του να βρει ο καθένας έναν τόπο μιας παιδείας, μιας κουλτούρας, και νομίζω ότι η τέχνη προσφέρεται. Και πόσο μάλλον αυτοί οι πυρήνες, αυτό το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, αποκτάει σάρκα και οστά με αυτήν την συμπαραγωγή και τη σύμπραξη. Και νομίζω ότι θα σταθώ στο ότι τα πάντα μπορούν να υλοποιηθούν αν οι άνθρωποι αφήσουν την οποιαδήποτε μυσαλλοδοξία και την οποιαδήποτε και τον οποιοδήποτε αριβισμό, και πραγματικά νιώσουν, ακούσουν και συμμεριστούν, ή αν θέλετε, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει και η τέχνη, και νομίζω ότι αυτό εμπράκτως συμβαίνει, με τις όποιες δυσκολίες βέβαια. Γιατί υπάρχουν δυσκολίες, ας μην τα παρουσιάζουμε όλα τέλεια, ότι στο θέατρο είναι όλα τέλεια. Υπάρχουν δυσκολίες έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η τέχνη καταργεί τους στίχους, και ως ένα βαθμό θα ήθελα δηλαδή αυτό να συνεχιστεί, και εύχομαι η αγάπη να αποτελέσει το έργο της Λιζογράφου ένα πρώτο βήμα, για να μπορούν και στο μέλλον
να υπάρξουν ανάλογες συνεργασίες όχι μόνο της Μακεδονίας, του νομού Ιωαννίνων και των χωρών των Βαλκανίων. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ρόλος της περιφέρειας πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη να είναι ένας ρόλος σε όλους τους τομείς μιλάω, αλλά μέσα από την τέχνη, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω, να υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Ναι, νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος της ύπαρξης των ΔΥΠΕΘΕ είναι ότι πέρα από το ότι μπορούμε να δούμε και παραστάσεις εις άξιες μεγάλων πόλεων και μεγάλων θειάσεων και να ανακαλύψουμε και ταλέντα από την ελληνική περιφέρεια, σίγουρα εμάς όλους τους υπόλοιπους μας έμαθε μέσα από τη θεατρική παιδεία να βλέπουμε θέατρο, να έχουμε μια στάση απέναντι στο θέατρο και να αγαπήσουμε το θέατρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και εδώ έρχεται και ο δικός σας ρόλος. Για να επικοινωνηθεί μια παράσταση θέλει το κοινό. Οπότε πρέπει, θεωρώ, να βάλουμε το θέατρο ξανά στη ζωή μας. Η περίοδος της πανδημίας πέρασε, που ήταν σε μια αναστολή όλα. Τώρα πρέπει να ξανασυνηθίσουμε να πηγαίνουμε στο θέατρο. Ο ηθοποιός θέλει το κοινό του, το κοινό θέλει τον ηθοποιό. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Όσο πιο πολύ βοηθήσουμε όλοι τις παραστάσεις, τόσο πιο πολλές θα υπάρχουν και θα απευθύνονται όχι μόνο στις μικρές Αθήνες που λέτε, αλλά και σε όσο περισσότερες πόλεις της Βορείου Ελλάδος. Να μας πείτε και μια φράση σε σχέση με την παραγωγή, με τους συντελεστές, γιατί πάμε προς ολοκλήρωση της κουβέντας μας. Ωραία. Να αναφέρουμε τους συντελεστές. Θέλω να πω ότι τα σκηνικά κοστούμια είναι της Δανάης Πανά, η μουσική είναι του Κωνσταντίνου Ευαγγελίδη, τα βίντεο στην παράσταση είναι της Άντας Λιάκου, η Ροδή Στεφανίδου υπογράφει τη διασκευή και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με τη βοήθειά μου και ξεχνάω, ο Χριστόφορος Μαριάδης είναι ο βοηθός μας και παίζουν 7 υπέροχες γυναίκες. Είναι η Άννη Τσολακίδου, η Ιωάννα Παγιατάκη, η Λίλια Μπαλάντζα, η Πολυξένη Σπυροπούλου, η Ρόη Λούπη, η Δανάη Σταματοπούλου και η Μαρία Χατζιωαννίδου. Η αγάπη λοιπόν άργησε μια μέρα, το λοιπόν είναι δικό μου, δεν ανήκει στον τίτλο. Μια μέρα και οι θεατές να μην αργήσουν μια μέρα. Τους καλούμε όλους γιατί η παράσταση είναι πραγματικά, αφορά όλες τις ηλικίες, από νέα παιδιά μέχρι όλους τους ανθρώπους και πιστεύω ότι θα είναι μια παράσταση που θα αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην πόλη και είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε να κάνουμε και το σημαντικό είναι ότι είναι νεοελληνικό έργο και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την αγάπη, την ελευθερία, τη γυναίκα, τη βία, την πατριαρχία. Όλα αυτά είναι όχι μόνο επίκαιρο, αλλά μιλάει και την ιστορία των γιαγιάδων μας, των παππούδων μας και όλης της προηγούμενης γενιάς με τα τραύματά της, τα λάθη της και τα όνειρά της. Παρασκευή λοιπόν, 15 Νοεμβρίου, στην αίθουσα τέχνης του ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία και αμέσως μετά το τριήμερο παραστάσεις στον ίδιο χώρο και μετά περιοδία σε πόλεις που θα ανακοινωθούν. Ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.